Το Κέντρο Υγείας Κέρκυρας επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους και ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης, στο πλαίσιο της τριήμερης περιοδίας του στο νησί. Κατόπιν της επίσκεψής του σε όλους τους χώρους και τα τμήματα της Υγειονομικής Μονάδας, ακολούθησε σύσκεψη στο γραφείο της διοίκησης. Έχουμε ανακαινήσει και εξυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού των κέντρων υγείας όλης της χώρας, που αυτό περιλαμβάνει όλα και τα περιφερειακά ιατρία και τα κέντρα υγείας σε όλες τις δημόσιες δομές της χώρας μας. Και συγκεκριμένα, γιατί είμαστε εδώ και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, για όλα τα περιφερειακά ιατρία και τα κέντρα υγείας. Γίνεται προσπάθεια να εντάξουμε και αυτά που έχουμε κάποια θέματα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη ανακαίνιση όλων των κέντρων υγείας εδώ στην Κέρκυρα. Συζητήσαμε και σήμερα συγκεκριμένα θέματα που είχαμε με το Κέντρο Υγείας στον Παξό, κάναμε κοινωνία και με τον Δήμαρχο. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ανέγερση περιφερειακού ιατρίου στον Άγιο Ματθαίο και οι υπογραφές έπεσαν. Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου έχει εξασφαλιστεί. Υπεγράφει μια σύμβαση παραχώρησης με το Δήμο της Νότιας Κέρκυρας, η έκτη είπε με το Δήμο της Νότιας Κέρκυρας, για την παραχώρηση κατάλληλου οικοπαίδου προκειμένου να ανεγερθεί το νέο περιφερειακό ιατρείο του Αγίου Ματθαίου Νότιας Κέρκυρας. Να πω εδώ ότι ο Άγιος Ματθαίος είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά, ίσως το μεγαλύτερο της Νότιας Κέρκυρας. Το περιφερειακό ιατρείο του Αγίου Ματθαίου ήταν ένα αίτημα πολλών ετών που τελικά υλοποιείται, αποδεικνύοντας ότι όταν υπάρχει συνεργασία υπάρχει και αποτέλεσμα για τον τόπο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Καρβέλης. Τα κέντρα υγείας της Κέρκυρας λοιπόν θα είναι τα πρώτα τα οποία θα δημοπρατηθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα. Σε λίγες εβδομάδες αναμένεται μάλιστα να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την εκκίνηση των εργασιών ανακαίνησης των τριών κέντρων υγείας της Κέρκυρας, ένα έργο προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ.